Μαζί μα η Έλληνα Λάσκαρη και σήμερα είχαμε και την πρώτη έξοδο στι αγορέ για το 2023. Έλενα, και πήγε και εξαιρετικά. Δεν περίμενε κανεί ότι θα έχουμε προσφορέ 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Περιμέναμε, λέγαμε ότι ήταν ρεκόρ το περσινό 15 mm. δισεκατομμύρια των προσφορών. 22 δισεκατομμύρια λοιπόν ευρώ στο τραπέζι από την επενδυτική κοινότητα. 3,5 δισεκατομμύρια έβαλε στο Ταμείο Οργανισμό Διαχείριση Δημοσίου Χρέου. Είναι τα μισά από όσα χρειαζόμαστε όλο το 2023 για να βγάλουμε τη χρονιά, από τα 7 δίστα 3,5 σήμερα. Με επιτόκιο 4,35%. Ε, πέρυσι όμω δανειστήκαμε με 1,75%. Αλήθεια ε? είναι αυτό. Πολύ σωστά θυμάσαι, 1,75%. Αλλά τότε, Σία, το επιτόκιο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν αρνητικό. Σήμερα είναι 2% το επιτόκιο του ευρώ, το βασικό. Και το καλοκαίρι που μα έρχεται θα είναι 3-3,5%. Επομένω, δεδομένων των συνθήκων, πάνε καλό τώρα, είναι το 4,35%. Γιατί μετά δεν ξέρει τι γίνεται. Άρα, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Στο ταμείο μπήκαν ε, μαζί με τα 3,5 δισεκατομμύρια 36, 5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα ταμιακά διαθέσιμα του δημοσίου, ισχυρό μαξιλάρι ανάχωμα στι ενδεχόμενε πιέσει το, ε, το, του επόμενου μήνε. Μια, ε, μια άγκυρα σταθερότητα, να πω για το ελληνικό δημόσιο, χωρί ε, το δείχνει να, να έχει αγωνία για το τι θα γίνει με τι εκλογέ, πότε θα βγει η κυβέρνηση, όλα αυτά υπάρχει είναι θα τι φαίνεται ότι πακέτο υπάρχει. Πακέτο υπάρχει, όχι από αυτά τα 36,5 δισεκατομμύρια, αλλά υπάρχει το πακέτο που λέγατε νωρίτερα, αυτό που συζητούσαμε και χθε, τα 600 εκατομμύρια, αν συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.